Πάμε να επιστρέψουμε σε κανονική ροή εκπομπής και πρώτου μέρους. Έχουμε αφήσει κάτι στη μέση. Θα πάμε στην Αθήνα. Σε μία ζωντανή σύνδεση, καθώς θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Στέλιο Παλάσαρο, ο οποίος είναι πρόεδρος Συλλόγου Κριτών Βύρωνα και Σαριανής και Παγκρατίου, και τον κύριο Νίκο Αγγελάκη, ο οποίος είναι πρόεδρος Ένωσης Κριτών Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης και Βάρκιζας. Αφορμή τα γλένια τα οποία έχουν ξεκινήσει εκεί στην πρωτεύουσα, με πρωτοβουλία των Συλλόγων Κριτών από τη μία, και βέβαια έχουμε και την επέτειο της μάχης της Κρήτης. Θα τα πούμε αναλυτικά. Καλησπέρα και στους δύο προέδρους. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλησπέρα από Αθήνα. Καλησπέρα από τη Βάρκιζα. Έχουμε και εμείς παραλία, δεν έχει μόνο η Κρήτη. Σωστά. Και είναι και δημοφιλής και μαζεύει και κόσμο τώρα το καλοκαίρι. Ναι, είναι μια χαρά. Λοιπόν, μεγάλη μας τιμή που μετά από την Ουάσιγκτον συνεχόμαστε με Αθήνα. Ακριβώς μετά τον... Καλησπέρα στους ακρεατές, καλησπέρα στην Κρήτη. Σωστό, σωστό. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο με την ιστορική επέτειο της μάχης της Κρήτης και τις εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται ή θα πραγματοποιηθούν. Μάλιστα. Κύριε Παλάσαρε. Πέστε μου, σας ακούω, στη διάθεσή σας. Τα κριτικά σωματεία, μετά από αδράνεια 2 ετών λόγω της πανδημίας, φέτος κατάφεραν να γιορτάσουμε την 81η επέτειο της μάχης της Κρήτης υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής, Περιφέρειας Κρήτης, υπό την Πανελλήνια Ομοσπονδία Κρητικών Σωματείων, την Πανκρήτιο, και περίπου γύρω στα 100 κρητικά σωματεία. Η εκδήλωση ήταν μια πάρα πολύ, παρόλο την πανδημία και την αδράνεια 2 ετών, διότι όπως καταλαβαίνετε όλα τα κρητικά σωματεία ήταν σε αδράνεια, αλλά παρόλα αυτά είμαστε πρόθυμοι να γιορτάζουμε τη μάχη της Κρήτης. Ξεκινήσαμε λοιπόν τη δοξολογία στις 11 η ώρα, μετά από τη, πήγαμε στο Σύνταγμα με τις σημαίες και τα λάβαρα, καταθέσαμε στεφάνι, και μετά όλο το Σύνταγμα χόρεψε κριτικούς χορούς, αποτελούμενος πάνω από 200 χορευτές, και με αυτόν τον τρόπο αποδώσαμε την τιμή, την πρέπουσα τιμή, στους ηρωικούς αγωνιστές της μάχης της Κρήτης, οι οποίοι συνετέλεσαν πάρα πολύ στο να καθυστερήσει η επέλαση των Γερμανών και βοήθησαν εις τρόπον ώστε να έχουμε αυτή τη στιγμή την ελευθερία μας. Αναφορικά τώρα με το γλέντι, το ξεχωριστό, ποιος το διοργάνωσε? Ποιο γλέντι τώρα, της μάχης της Κρήτης ή του Συλλόγου του Βύρωνα? Του Συλλόγου του Βύρωνα. Συλλόγος του Βύρωνα, θέλω να σας πω δύο λόγια. Είναι ο δεύτερος τιτάνιος και αρχαιότερος σύλλογος του Λεκανοπεδίου. Έχει ιδρυθεί το 1928 από τους Κρήτες, οι οποίοι ήρθαν τότε, τους έφερε ο Ελευθέριος Βενζέλος για να χτίσουν τα προσφυγικά σπίτια στο Βύρωνα. Γι' αυτό ο Βύρωνας φέτος γιορτάζει και τα 100 χρόνια από την καταστροφή, τη Μικρασιατική. Και ιδρύθηκε ο σύλλογος, και αυτό σε 2 χρόνια αδράνεια. Καταφέραμε λοιπόν να πραγματοποιήσουμε μία εκδήλωση το προηγούμενο Σάββατο, η οποία πραγματικά συγκίνησε πολύ κόσμο και για τον παλμό και για τον ενθουσιασμό, αλλά και τον κόσμο ο οποίος συγκεντρώθηκε, και γενικά ξανανιώσαμε ότι φύγαμε από την πανδημία και δώσαμε μία νότα αισιοδοξία στον κόσμο να το ευχαριστηθεί, να αρχίσει τα γλέδια. Γιατί όπως ξέρετε, εμείς οι κριτικοί ζούμε με το γλέντι και τα ήθη και τα έθιμα των παραδόσεων της Κρήτης. Και... πιστεύουμε λοιπόν ότι καταφέραμε και εμείς σαν σύλλογος, το διοργανώσαμε σε μια αίθουσα του Δημαρχείου, μας παραχώρησε το Δημαρχείο, ο Δήμος, ήταν όλη η διοργάνωση από το Σύλλογο Κριτών, και πιστεύω να αποζημιώσαμε με τον τρόπο μας και τους παρευρισκόμενους, αλλά και να τιμήσαμε τα κριτικά ήθη και έθιμα. Και την ίδια στιγμή ο κύριος Αγγελάκης, που είναι ο πρόεδρος των κριτικών εκεί στα νότια, στην περιοχή της Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης και Βάρκιζας, και εκείνοι συμμετείχαν στους εορτασμούς για τα 81 χρόνια από τη μάχη της Κρήτης, με ένα πλούσιο φωτογραφικό υλικό που έχετε αναρτήσει και εσείς, κύριε Αγγελάκη, και με μια συνεχή παρουσία, η οποία με κάθε ευκαιρία γίνεται πιο έντονη στην Αθήνα του κριτικού έτσι στοιχείου. Καλησπέρα, Εύη μου, καλησπέρα, Νίκο. Ναι, έτσι όπως τα λες, είναι. Εμείς που ζούμε εδώ πάνω,
Μας λείπει πολύ η Κρήτη και την αγαπάμε τόσο πολύ και προσπαθούμε τα ήθη και τα έθιμα να τα πειράμε σωστά και να τα προβάλλουμε και να διασκεδάζουμε όποτε μας δοθεί η ευκαιρία. Και το πιο σημαντικό βέβαια και το μήνυμα το οποίο προκύπτει είναι δύο πρόεδροι συλλόγων Κριτών της Αθήνας, είναι δίπλα-δίπλα, με κοινούς στόχους και κοινό όραμα και την ίδια αγάπη βέβαια για το νησί όσα χιλιόμετρα και αν βρίσκεστε μακριά. Σωστά κύριε Αγγελάκη. Σωστά. Αυτό δεν συμβαίνει μόνο στην Αθήνα, σημαίνει σε όλο τον κόσμο που υπάρχουν Κρήτες. Και με την ευκαιρία που θέσατε αυτό το ερώτημα, θα θέλαμε όπου όσοι μας ακούνε να σας ακουστούν τα μηνύματά μας. Περνάμε πολύ μεγάλα ζόρια σαν σύλλογοι, έχουμε πολλά προβλήματα. Όλα είναι από ιδιωτικές πρωτοβουλίες. Ο καθένας αφήνει τη δουλειά του, αφήνει το χρόνο την οικογένειά του και ασχολείται με αυτό το πράγμα. Και βάζει και το χέρι στην τσέπη. Και πολλές φορές βάνομαι και το χέρι στην τσέπη για αυτό το πράγμα. Ας τα ακούσει και η πολιτεία, ας τα ακούσουν και οι κριτικοί βουλευτές, η αλήθεια είναι. Όχι μόνο οι κριτικοί βουλευτές, η κυβέρνηση, αυτό που κάναμε εμείς εχθές με την Πανελλήνια Ομοσπονδία. Αν ήσασταν από κοντά, το καταγράψατε, γιατί εντάξει, οι εικόνες είναι μεν καλές αυτές που είδατε, αλλά αλλιώς να το βλέπετε από κοντά. Να βλέπετε 60 λάβαρα να παρελάζουν από τη Μητρόπολη. Να είναι μες στη Μητρόπολη, μετά να παρελάζουν όλο το Σύνταγμα. Είναι συγκλονιστικό, κύριε Αγγελάκη. Μετά από 81 χρόνια εμείς το τιμούμε, τιμή μας το κάνουμε και θα το κάνουμε όσο μπορούμε περισσότερο και καλύτερα. Μάλιστα. Κύριε Παλάσαρε, το δικό σας μήνυμα και με αυτό να κλείσουμε εδώ απευθυνόμενος στους τηλεθεατές, στους κριτικούς συμπατριώτες σας. Αγαπητοί μου, το δικό σου μήνυμα λέει, για τους συμπατριώτες μας. Χάσαμε τη σύνδεση. Ναι. Δεν ξέρω να μας ακούει, μας έχει βάλει σε αναμονή. Ναι. Μας ακούτε τώρα. Εγώ σας ακούω, δεν ξέρω αν σας ακούει. Ωραία, να μεταφέρει το μήνυμά του, να το μεταφέρετε κι εσείς. Έλα, μίλα. Από εδώ. Ναι. Να το βρούμε, κύριε Παλάσαρε, το μήνυμά σας εδώ, απευθυνόμενο στους κριτικούς συμπατριώτες σας, ποιο είναι. Ένα λεπτό. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους κριτικούς της Αθήνας, αλλά και της Κρήτης, για τη συμμετοχή στις εκδηλώσεις οποίες πραγματοποιούμε. Και από το βήμα αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Περιφερειάρχη Κρήτης, τον Σταύρο Αρναουτάκη, για τη βοήθεια που μας δίδει. Άσχετα αν είναι μακριά, η βοήθειά του είναι σημαντική, καθώς επίσης και τον Περιφερειάρχη της Αθήνας, τον Γιώργο τον Πατούλη, ο οποίος είναι κριτικός και αυτός, για τις ωραίες εκδηλώσεις και για την ωραία εκδήλωση η οποία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή στο Σύνταγμα. Θέλω να απευθυνθώ στους Κρήτες, τους εύχομαι υγεία και το καλοκαίρι έρχεται να ανταμώσουμε στην Κρήτη και να διασκεδάσουμε και να βέβαια διατηρήσουμε τα ήθη και τα έθιμα της Κρήτης μας. Βέβαια, καθώς βέβαια, με το καλό, με το καλό, κύριε Αγγελάκη. Καθώς επίσης, ναι, καθώς επίσης, ναι, καθώς επίσης, σας για το βήμα το οποίο μας δίδει, διότι είναι πολύ... Μάλιστα, εντάξει. Ο κύριος Παλάσαρος ευχαρίστησε και τον Όμιλο της Κρήτη. Να μεταφέρω αυτό το οποίο είπε για το βήμα το οποίο δίνουμε, αλλά θα πω για ακόμα μία φορά. Το έχουμε ξεκινήσει από πέρυσι εδώ στην Κρήτη σήμερα και έχουμε δημιουργήσει αυτή την όμορφη επικοινωνία με ανθρώπους, με κριτικούς εκτός Κρήτης βέβαια, που αγαπούν και έχουν αυτή την ζέση βέβαια να έρθουν σε επαφή και σε επικοινωνία και δίνουμε αυτό το βήμα εδώ με τους κριτικούς. Λοιπόν,